Ο Εθνικός θα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία και η Πάφος είναι η ομάδα η οποία θα υποβιβαστεί. Τα συναισθήματα είναι εντελώς αντίθετα. Αυτά το γνωρίζαμε εκ των προτέρων, ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Μία ομάδα θα παρέμενε και άλλη θα έπεφτε. Πανηγύρια τη μια. Στεναχώρια, απογοήτευση από την άλλη. Είναι οι φίλοι του Εθνικού που πανηγυρίζουν. Απογοήτευση στα πρόσωπα. Ο Εθνικός ξεκινώντας μια αντεπίθεση μετά την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης, με 5 νίκες και 2 ισοπαλίες στους τελευταίους, με 4 νίκες και 3 ισοπαλίες στους τελευταίους, και από πολλούς τραυματισμούς στη διάρκεια της δεύτερης φάσης σε κρίσιμους αγώνες, και έφτασε στο σημείο να διεκδικεί την παραμονή στην τελευταία αγωνιστική και να την χάνει με το ισόπαλο αποτέλεσμα σήμερα στον αγώνα με τον Εθνικό. Ελγκούγια και Ιωάννου, πρώην συμπαίκτες και σήμερα αντίπαλοι. Οι πρωταγωνιστές δεν έχουν να μοιράσουν κάτι μεταξύ τους, αλληλώσχοι χαίρονται. Περιμένουμε, Χρήστο, το ρεπορτάζ. Σιγά σιγά να πάρεις τη θέση σου, νομίζω. Δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα του ο Ιωάννου. Αυτό το παιδί έδωσε και την ψυχή του σήμερα. Σας το έλεγα και στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης. Μια ολόκληρη πόλη στην εξέδρα σήμερα προσπάθησε να σπρώξει τους ποδοσφαιριστές στη νίκη. Δεν κατέστη δυνατό. Το θέμα είναι να μην κυριαρχήσει η απογοήτευση. Αντίθετα, να πεισμώσουν όλοι οι άνθρωποι της επαρχίας για να έχουν ξανά την δυνατότητα να ανεβάσουν την ομάδα τους στην πρώτη κατηγορία. Σε ακούμε, Χρήστο. Έμερικ Ντεβρίσε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν μπορούσε κάποιος από αυτούς, θα τους ακούγαμε. Είναι το ποδόσφαιρο που μόνιμα προσφέρει αυτές τις στιγμές, τις χαράς και του ενθουσιασμού από τη μια, της λύπης, της στεναχώριας, της απογοήτευσης από την άλλη. Είναι ο στόχος μιας ολόκληρης χρονιάς. Ερώτηση νομίζω δεν χρειάζεται. Θα ήθελα να μου μεταφέρεις το συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή.